Μια νέα διάκριση απέσπασε μέσα στο 2012 η βραβευμένη ομάδα των Bitroot. Το δημιουργικό γραφείο ξεκίνησε την πορεία του στον χώρο της οπτικής επικοινωνίας πριν από 12 χρόνια και κατάφερε να ξεχωρίσει με τη φρέσκα ματιά του στον χώρο της γραφιστικής, των νέων μέσων και σε οτιδήποτε έχει σχέση με το graphic design. Η τελευταία τους διάκριση ήρθε από τον διεθνή διαγωνισμό Posters for Tomorrow με θέμα την ανισότητα ανδρών-γυναικών στον χώρο εργασίας. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Στην Ελλάδα μπορεί να μην είναι τόσο έντονη τα προβλήματα μεταξύ ισότητας των δύο φύλων, αλλά ανά τον κόσμο υπάρχουν περιπτώσεις που είναι πολύ σημαντικά τα θέματα, αλλά στον εργασιακό χώρο ακόμα και στην Ελλάδα υπάρχουν. Εμείς κάναμε δύο προτάσεις. Στη μία πρόταση αυτό που κάναμε ήταν να κάνουμε ένα σχόλιο στο πόσο ο άντρας με τη γυναίκα ουσιαστικά είναι αλληλοσυγκοινωνούν τα δοχεία. Και πρέπει ουσιαστικά, όχι μόνο είναι ίση, αλλά πρέπει ο ένας να στηρίζει ουσιαστικά και τον άλλον. Αυτό που ήθελα ήταν να σχολιάσω τις δυσκολίες που έχει μια γυναίκα στην επαγγελματική της καριέρα, όταν είναι και έγκυος και εργαζόμενη. Κάτι που ίσως το άλλο φύλο, οι άντρες δηλαδή, δεν το συνειδητοποιούν πολλές φορές. Επίσης, θέτω και το ερώτημα του αν έχει σημασία να είναι αγόρι ή κορίτσι το παιδί που θα έρθει στον κόσμο. Αυτό τον καιρό φιλοξενείται στο ισόγειο του Μακεδονικού Μουσείου Σιρώνης Τέχνης η πολυσυζητημένη έκθεση των Bitroot «Τα ελληνικά τέρατα». Η έκθεση έχει πολύ καλή ανταπόκριση, πηγαίνει πολύ καλά. Ειδικά στο κομμάτι με τα εκπαιδευτικά προγράμματα έρχονται από όλη τη Βόρεια Ελλάδα να παρακολουθούν την έκθεση. Και μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό το πράγμα και βλέπουμε ο κόσμος ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του interaction με την έκθεση, δηλαδή φοράει τις μάσκες, παίζει με τον τοίχο ή του δίνουμε έμπνευση να σχεδιάζει πράγματα σε διάφορα άλλα μέσα. Ας πούμε τώρα υπάρχει ένα παζάρι όπου παιδιά σχεδιάζουν τα δικά τους τέρατα και μετά αυτά θα πουληθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Τα ελληνικά τέρατα των Bitroot θα συνεχίσουν την περιοδία τους στη Νέα Υόρκη τον ερχόμενο Φεβρουάριο.